Τα πρώτα της σχέδια για την απομάκρυνση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεδίπλωσε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών στις Μπρυξέλλες η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι. Οι Υπουργοί Εξωτερικών καταδίκασαν για πρώτη φορά τη Ρωσία για τους βομβαρδισμούς στο Χαλέπι και τόνισαν πως μπορεί να θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου. Οι ηγέτες συζήτησαν όλες τις ρωσικές κινήσεις, τις παραβιάσεις εν αέριου χώρου, τις καμπάνιες παραπληροφόρησης, τις κυβερνοεπιθέσεις και την παρέμβαση στις πολιτικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από αυτό, επιδικά εργαλεία στα Βαλκάνια αλλά και τις έρευνες της MH17. Με δεδομένα αυτά τα παραδείγματα, είναι ξεκάθαρο ότι η στρατηγική της Ρωσίας είναι να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει περιθώριο για άρση των υφιστάμενων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ήταν η θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς. Για μένα δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες κυρώσεις, γιατί χρειάζεται ομοφωνία. Δεν υπάρχει όμως περιθώριο ούτε για άρση των κυρώσεων. Αυτό το βρίσκω σωστό, γιατί εφόσον δεν τηρείται η συμφωνία του Μίνσκ, δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε άρση. Στο τραπέζι των ηγετών των χωρών μελών μπήκε και το θέμα της αμφιλεγόμενης συμφωνίας εμπορίου με τον Καναδά, η ΣΕΤΑ, που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί την περασμένη Τρίτη. Όμως το τοπικό κοινοβούλιο της Βαλωνίας απέρριψε τη συμφωνία παρά την έγκριση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο ανταποκριτής του Euronews στις Βρυξέλλες μεταδίδει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμα να παραχωρήσουν νέες εγγυήσεις στη Βαλωνία, ώστε να γίνει αποδεκτή η Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Οι συνομιλίες γίνονται σε επίπεδο πρεσβευτών και εφόσον προκύψει συμφωνία, τότε οι αρχηγοί κρατών θα την εγκρίνουν την Παρασκευή. Zsíros Sándor, Euronews, Brüsszel.